Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Σε φιλώ. Να σε καλά. Και θα πάω στον Αλέξανδρο Λιζάρδο που ξέρει τόσα πολλά για musical και άλλα τόσα. Και στη Σάντι Τσαντάκη. Αλλά Αλέξανδρε, θα μου επιτρέψει πρώτα να μιλήσω με τη Σάντι. Όλη δική σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει σήμερα η αλλαγή του styling. Πε μου λίγο για την Ολυμπία Κασαγάκη, η οποία με έχει φωτογραφίσει και θα σου πω μετά την εμπειρία μου. Εσύ θα μου πει ή θε να μάθει τι είπε η Ολυμπία για σένα. Μα έχουμε τέτοιο. Έχουμε τέτοιο. Και εσύ θα ακούσει κάτι για Jeremy Irons, για Sean Penn. Σα πιάνω και του δύο. Ω, σε ευχαριστούμε, Σάντι. Για να το δούμε. Αφία και εσύ εδώ, μ' αρέσει την εμπειρία. Δεν έχει δει. Την έχω δει, αλλά δεν έχω δει ποτέ μέσα. Αναρωτιέμαι, ποιοι έχουν περπατήσει σε αυτά τα σκαλιά και πόσους έχεις φωτογραφίσει? Έχω φωτογραφίσει αρκετούς εδώ πέρα, από πολιτικούς, καλλιτέχνες και τον Jeremy Irons έχω φωτογραφίσει εδώ. Πώς ήταν ο Jeremy Irons? Αυστηρός, αλλά υπέροχος. Εκεί τι γίνεται, πώς τον λύνεις? Λέμε μία φωτογραφία, χίλιες λέξεις, αλλά πίσω από μία φωτογραφία υπάρχουν και πολλές ιστορίες. Σε κατασκόπευσα στο Instagram και είδα κάτι podcast, είδα κάτι φωτογραφίες σου, είδα πάλι ανθρώπους δικούς σου. Ναι. Τι γίνεται εδώ, πώς αλλάζει το σενάριο? Κοίτα, κάνουμε κάτι καινούριο τώρα. Στο pod.gr δεν έχει να κάνει τόσο με την εικόνα, όμως εντάξει, εγώ χωρίς εικόνα δεν μπορώ, οπότε ναι, βγάζουμε φωτογραφίες, αλλά πιο πολύ ακούμε ιστορίες. Και είναι κάτι που έχω αρχίσει να το αγαπώ πάρα πολύ. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, στο ραδιόφωνο υπήρχε μια εκπομπή που έλεγαν παραμύθια. Και θυμάμαι να είμαι αρρωστούλα και να κάθομαι και να ακούω τα παραμύθια και να κάνω τις απίστευτες εικόνες. Είναι πάρα πολύ ωραία να ακούς κάποιον να σου διηγείται ιστορίες ή γεγονότα. Και έτσι μπαίνουμε στη διαδικασία να φτιάχνουμε εικόνες. Και εγώ φτιάχνω εικόνες τις οποίες αργότερα θέλω να τις αποτυπώσω. Ακούω κάτι και το βλέπω και θέλω να το φωτογραφίσω. Θέλω να σε ρωτήσω όμως τώρα και για το δικό μας το φλερτ. Έχεις φωτογραφίσει την Άντια Παντογιώργη? Ναι, την έχω φωτογραφίσει. Έχει μια ευγένεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει μια γλύκα. Θέλω να την ξαναφωτογραφίσω. Και αν σου ζητούσα να φτιάξουμε ένα λεύκομα για το φλερτ, φωτογραφικό, με αυτές τις ιστορίες που κουβεντιάζουμε, ποια πρόσωπα θα σου ερχόντουσαν αμέσως στο μυαλό από την Ελλάδα και εκτός συνόρων? Την Νάντια. Γιατί έχει αυτό το παιδικό. Έχει μία παιδική ματιά. Πρόσφατα φωτογράφησα και τον Νίκο Κουρί, που έχει ένα απίστευτο χαμόγελο. Τον Σον Πεν, που είναι λίγο αυστηρός, αλλά έχει έτσι μία άβρα ερωτεύσιμη. Και μετά υπάρχουν κάποια στιγμιότυπα που μπορεί να μην είναι ένα πορτρέτο. Βλέπε Κατρίν Ντενεύ, που την είχα συναντήσει σε ένα διάδρομο και δεν είχε καταλάβει ότι ήμουν εκεί πέρα και έκανε μία κίνηση, έφτιαξε το καλτσόν της, ίσιοσε τη γραμμή του καλτσόν. Οπότε εκεί έμεινα. Αυτή ήταν μία εικόνα, δεν τη φωτογράφησα, την έχω κρατήσει στο μυαλό μου. Για μένα αυτό ήταν φλερτ. Κάποιες εικόνες δεν θέλω να τις κρατάω με τη φωτογραφική μηχανή. Τα μάτια είναι η καλύτερη φωτογραφική μηχανή. Πώς έχει αλλάξει η αφήγηση μέσα από τα περιοδικά? Ναι, σίγουρα. Άλλωστε, οι επώνυμοι, όλοι αυτοί οι star που φωτογραφίζαμε, φτιάχνουν το ίδιο τους το προφίλ. Δεν χρειάζεται πια να φωτογραφηθεί για ένα περιοδικό. Πολλές φορές τα περιοδικά θα θέλαμε να φωτογραφίσουμε κάποιον πιο προκλητικά ή με μαγιό και δεν δεχόντουσαν. Και τώρα ξαφνικά βλέπεις ότι οι ίδιοι άνθρωποι ποζάρουν έτσι όπως θέλουν εκείνοι και διαχειρίζονται το δικό τους το προφίλ. Οπότε επιστρέφουμε στα πιο απλά και πιο αληθινά πορτρέτα. Και νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
κοιτάζει αγέροχα και βγαίνει ωραία. Η φωτογραφία δεν έδειξε όμω ποια είναι. Θα την ανεβάσω στο Instagram, παιδιά. Αν κοιτάζει αγέροχα, πάντω πάντα βγαίνει κάτι ωραίο. Ωραία, γιατί και εγώ σου έχω αργότερα κάτι για το Instagram, αλλά θα το πούμε μετά από το βίντεο. Ευτυχία. Η ευτυχία είναι αυτό που θέλουμε. Και γενικά η ευτυχία με το φλερτ πάντοτε ταιριάζουν. Είναι το ένα προκαλεί το άλλο. Μερικές φορές και το ανάποδο. Και γι' αυτό μου αρέσει που έχει αυτό το αμφίδρομο και δημιουργικό. Μία ταινία η οποία έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων, είχε όμως και ένα ακόμα πολύ δυσάρεστο ρεκόρ. Ήταν η πιο πειρατευμένη ταινία σε ένα 24ωρο από την πρώτη προβολή που έγινε σε ψηφιακό κανάλι, σε κανάλι συνδρομητικό. Αυτό λοιπόν πώς το είδαν οι συντελεστές της ταινίας. Πώς αντιδρούν απέναντι σε αυτά τα δύο ρεκόρ, το ρεκόρ του κοινού που την αγκάλιασε και το ρεκόρ το οποίο υπέκλεψε ουσιαστικά μία προβολή της ταινίας. Θέλετε να μάθουμε? Θέλω, αν και με έχει σοκάρει λίγο η πληροφορία αυτή, γιατί δεν την ήξερα. Είδες τι μαθαίνουμε εδώ πέρα. Για να δούμε. Δεν βαριάσαι τη ζωή μου, την περπάτησα όπως ήθελα. Δυστυχώς υπάρχουν δύο τεινά στο downloading, ειδικά μια ελληνική ταινία. Το πρώτο είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει ότι το συγκεκριμένο εισιτήριο που παίρνει στο σινεμά πηγαίνει στο σινεμά και ότι δεν τα παίρνει ο εκάστοτε παραγωγός. Γιατί τώρα εμείς μπορεί να έχουμε κατεβάζοντας μια αμερικάνικη ταινία να λες εντάξει θα πάρει Universal, εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Αλλά τώρα δεν είναι ότι παίρνει κάποιος λεφτά και να τα πάρει ο παραγωγός, θα τα βάλει πίσω κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος να παρακολουθείς μια ταινία στο σπίτι σου και άλλο στο σινεμά. Καλά μωρή Χαζοβιόλα. Τα παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες. Αν πάρουν τη μουτσούνα του. Εδώ έχει ένα δίκιο η μαμά σου. Και καλά να κάνετε αγόρια, άμα κάνετε όμως κορίτσι. Του παιδιά σου, Λουκά. Καταλαβαίνω τη φτώχεια, την καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πως είναι οι άνθρωποι να μην μπορούν να επιβιώσουν, να ζήσουν. Καταλαβαίνω ότι αυτό σου διαλύει τα όνειρά σου, διαλύει πολλές φορές τη θετική σου σκέψη, σε φέρνει σε απόγνωση. Αναγνωρίζω αυτό το συνέστημα. Το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Και δεν το λέω για να πω, α, το παιδί αυτό καταλαβαίνει. Όχι, όχι. Το λέω ειλικρινά, το αναγνωρίζω. Αλλά... Καλέ, τι ψάχνεις, βραδιάτικα, να σε βοηθήσω. Τη στολή μου ψάχνω. Τη στολή σου. Δεν τη φοράς τη μισή. Όχι αυτήν. Την επίσημη, για την παρέλα στο πρωί. Α. Οι ταινίες που τις αγαπάει πολύ ο κόσμος και που κάνουν εισιτήρια κτλ. Είναι πολύ πιο εύκολα θύματα της πειρατείας. Εννοείται, δηλαδή δεν θα πάει κανείς να πειρατέψει το σύμπτωμα και το μέσα στο δάσος, αλλά την ευτυχία θα το κάνουν, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν. Και το κρίμα είναι επίσης ότι η δουλειά επίσης στη φωτογραφία, στον ήχο, σε όλα αυτά τα πράγματα, μέσα από αυτά τα links και μέσα από αυτά τα site δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει. Χωριό, σαν ορφανό μεγάλο το πουλάκι μου. Θα τον δείτε. Είναι έξυπνος, μορφωμένος, αστείος, λεπέντες. Σιγά, καλέ! Μας πήραν ένα σωρό πια. Να φτουρήσει με τη δουλειά που κάνεις. Θα φτουρήσει. Ενημερωθήκαμε ότι έγινε αυτό και είδα και στο Facebook κάποιες αναρτήσεις που... είναι... Σε στενοχωρεί κάτι τέτοιο σίγουρα, γιατί πόσο μάλλον όταν έχει γίνει αυτό με την Κοσμοτέ που μπορεί να τη δει κάποιος με ένα πολύ μικρό ποσό και τα χρήματα να δοθούν στα δημόσια νοσοκομεία που περνάμε όλο αυτό αυτή τη στιγμή. Ναι, ιδίως αυτή την περίπτωση είναι στενοχωρητικό. Δεν θα πιάσω καν το ηθικό του πράγματος, γιατί εκεί έχει να κάνει με το αξιακό σύστημα του καθένα, που δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτήν την κουβέντα. Όμως, για καθαρά αισθητικούς και συναισθηματικούς λόγους, ο τρόπος που κανείς βιώνει την εμπειρία μιας ταινίας στο σινεμά, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που θα βιώσει στο σπίτι του. Δηλαδή, ο ίδιος είναι φουλ αυτοκαταστροφικό. Πιστεύω ότι υπάρχουν και καλές συνθήκες για να παρακολουθείς μια ταινία στο σπίτι σου. Δηλαδή την έχει κυκλοφορήσει αυτή τη στιγμή ήδη σε DVD. Ένας άνθρωπος μπορεί να την παρακολουθήσει με ένα σωστό τρόπο. Το θέμα είναι το ηθικό σε μένα στο κομμάτι της πειρατείας. Για ποιο λόγο να σταματήσει μια πορεία ένας παραγωγός ο οποίος θα επενδύσει, όπως είπαμε και πολύ σωστά στο βίντεο, θα επενδύσει μια ταινία, αν του πάει καλά η ταινία, αν μπορέσει να επιστρέψει τα χρήματά της πίσω και να υπάρχει ένα κέρδος. Λογικά θα επενδύσει και στην επόμενη ταινία. Είναι τα πράγματα λοιπόν λίγο παράξενα, οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ παράξενες. Πιστεύω ότι είναι η νοοτροπία αυτό το οποίο
τρομοκρατεί περισσότερο, ότι πριν από μία δεκαετία δεν σταμάτησε κάποιος όταν πήγαινε ο ίδιος ο άνθρωπος που αγαπούσε τον κινηματογράφο σε ένα βίντεο κλαμπ και έλεγε αυτή την ταινία, αν δεν την έχετε βγάλει, γιατί μου την έδωσαν εμένα σε ένα DVD ήδη. Δηλαδή η πειρατεία άρχισε να νομιμοποιείται συνειδήσεις των ανθρώπων. Και μετά, όταν αυτό ήταν πολύ εύκολο, εντάξει, μωρέ, θα την κατεβάσω. Είναι τρομακτικό. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Αφήνω όμως εδώ πέρα μια μικρή ανάσα, γιατί είπαμε ότι θα μιλήσουμε κάπου για το Instagram. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι εγώ βιάστηκα να παρουσιάσω το θέμα. Εμένα είναι σημαντικό. Θα πω λοιπόν, γιατί θέλω να επανέλθουμε στο δικό σου Instagram και στην εμπειρία της φωτογραφίας, όπου προτείνουμε στον κόσμο να μπει μέσα στο δικό σου Instagram και να σε ακολουθήσει και να σχολιάσει τη φωτογραφία από κάτω και να επανέλθουμε. Γιατί οι φωτογραφίες δεν σχολιάστηκαν καθόλου και είναι κρίμα αυτό. Θα πω πάρω ότι εγώ στο δικό μου Instagram, στο Αλέξανδρος Λιζάρδος, θα δώσω κάποια από τα DVD, ώστε να μην υπάρχει πλέον δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να δούμε με νόμιμο τρόπο την ταινία. Παρ' όλα αυτά, να σου πούμε ότι υπάρχουν και δύο φεστιβάλ τα οποία θα την προβάλλουν δωρεάν. Το φεστιβάλ είναι το ένα, το Στρογγυλό, όπως ονομάζεται, στο πρώτο γυμνάσιο του Αγίου Δημητρίου, την 1η Ιουλίου, και στις 15 Ιουλίου στον Δημοτικό Κινηματογράφο Αγίας Παρασκευής, που μάλιστα θα υπάρχουν και συντελεστές ταινίες για να μιλήσουν μετά με το κοινό. Υπάρχουν λοιπόν επιλογές, ας επιλέγουμε το σωστό τρόπο. Και ας επιλέγουμε πάντα την ευτυχία με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα και θα σας περιμένουμε αύριο στις 4. Σας φιλούμε. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι.